μας. Να πάω προς το φως. Ω, τάφε μου, ο νηφιάτικό μου, ο αιώνια ματιά στη γη σκαμένη, Λιδία Κογιόρθου είμαι. Με κατάλαβες, σκαμένη κατοικία μου, για σένα τώρα ξεκινώ να πάω προς τους δικούς μου. Πού ένα τόσο πλήθος από αυτούς έχει δεχτεί η Περσεφόνη, στερνή τους τώρα εγώ. Κοίτα με στα μάτια. Και πριν άρθει η ώρα μου ακόμα πηγαίνω. Α, ναι, από το Υπουργείο είστε. Τι. Χαμός γίνεται στο Υπουργείο. Έχω πει όταν κάνω πράγμα να μην με ενοχλεί κανείς. Άντε γεια, άντε γεια. Γεια! Τι κάνετε! Σας πετύχησα! Και εσάς! Εμείς πιο πολύ! Και εσάς! Και εσάς! Λοιπόν, πήγα για μία παράσταση στο Βερολίνο, σιγά που είναι το κακό. Για μία παράσταση πήγα, με κατηγορείται ότι παράτησα το πόστο μου εδώ, μα είναι δυνατόν! Ε, μα εγώ εργάζομαι για την Ελλάδα! Όπως έγραψα σε επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου, το έγραψα. Το κάνω στα πλαίσια του καθήκοντος, κυρία Στεφανίδου. Θα προωθήσω τον ελληνικό πολιτισμό. Ανεβάζουμε μια πολύ ωραία παράσταση για το Λούθυρο στο Βερολίνο. Και ως γνωστόν, ο Λούθυρος συνδέεται με τον ελληνικό πολιτισμό. Ε, εντάξει, μπορεί να γεννήθηκε στη Γερμανία, μπορεί να έζησε στη Γερμανία, μπορεί να παντρεύτηκε στη Γερμανία Γερμανίδα, μπορεί να ήταν προτεστάντης, αλλά δεν γούσταρε τον Πάπα. Κοινό σημείο, μα εσύ γουστάρεις τον Πάπα, εσύ? Όχι. Προτιμάς Πάπα ή Αρχιεπίσκοπο? Αρχιεπίσκοπο. Ορίστε, κλασικός Έλληνας και εσύ σαν το Λούθυρο. Μου επιτίθενται τώρα, επειδή δεν θα είμαι αύριο στη συνεδρίαση του ΚΑΣ. Συγγνώμη, αυτό είναι καλό. Τι? Σκέψου πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα αν εμείς οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ απουσιάζαμε. Ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου. Δεν θα ήταν καλύτερο να απουσίαζε ο Κατρούγκαλος. Ε? Αλλά όχι. Πάντως, μην ανησυχείτε. Να, εγώ θα είμαι και εδώ και εκεί. Μπορώ να είμαι και εδώ και εκεί, βεβαίως. Βεβαίως. Τόσες ενέργειες, αγάπη μου, τόσα τσάκρα, τόσα εναλλακτικά, μια τηλεπάθεια την έχω αναπτύξει. Θα είναι το σώμα μου στο Burlington του Bonton Theater και η σκέψη μου θα είναι στο ΚΑΣ. Η μισή μου καρδιά είναι στο Βερολίνο, η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται. Πάω και μια βόλτα μέχρι την Dr. Μπαζιάννα. Τι κάνει. Λοιπόν, όχι, θέλω να με καταλάβετε. Ήτανε μια τεράστια ευκαιρία αυτή η δουλειά στο εξωτερικό, δεν ήθελα να τη χάσω. Ξέρεις τι ανεργία έχει πέσει στον κλάδο του ηθοποιού στην Ελλάδα? Ε, το ξέρεις. Δε σε μένα! Δε σε μένα τι αναγκάζομαι να κάνω για να ζήσω! Υπουργός κατάντησα! Και τι υπουργός? Του ΣΥΡΙΖΑ! Να κάνω. Πρωθυπουργός να καταντήσω για να βγάλω στο μεροκάματο. Εδώ η Δόκτωρ Μπαζιάννα πήγε στην Κίνα να δουλέψει. Ωχ, έρχονται οι ξένοι, μας παίρνουν τα καλύτερα μυαλά. Όχι, πάντως είναι υπερβολές όλα αυτά. Δεν είναι δα και τόσο τραγικό που θα λείπω, δεν είναι και τόσες πολλές υποθέσεις στο Υπουργείο. Σιγά πια, τι είναι, μία επένδυση στο ελληνικό, ε? Με ένα κλειστό Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, μια βαρτωμένη πινακοθήκη, μερικές καταγγελίες στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο. Εντάξει, σιγά πια! Ήδη... Τι θες και μιλάς! Επεμβαίνεις! Τι! Ε, κόλλατο! Λοιπόν! Ειδικά αυτή η επένδυση στο ελληνικό δεν τρέχει και τίποτα που λείπω. Σιγά και δύο χρόνια να λείπω. Πάλι δεν τρέχει τίποτα. Μα μου το είπε. Μου το είπε η ίδια η κυρία Βλαζάκη. Πήγαινε, παιδί μου, να παίξεις. Κάνε και περιοδία δύο χρόνια. Φύγε. Θα έρθεις με το καλό. Εμείς εδώ θα είμαστε ακόμα.
Δεν τρέχει τίποτα! Σιγά! Λοιπόν, και δεν είμαι η μόνη που το έχει κάνει αυτό, που έχει αφήσει το πόστο της να πάει να παίξει. Πελεγρίνης 2013. Το θυμάστε? Δεν το θυμάστε, μα δεν είναι αλήθεια, μολύτε! Άντε! 2013. Κλειστό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 3 μήνες απεργιακές κινητοποιήσεις. Ο Πελεγρίνης έχει αφήσει το πόστο του και έχει πάει στον Παρίσι να παίξει το φιλόσοφο. Σας το θυμίζω. Αλλά δεν είχε γίνει υπουργός, γι' αυτό δεν σας χτύπησε άσχημα, μετά έγινε. Κατάλαβες? Και στο κάτω-κάτω πεθύμησα να παίξω ένα δράμα. Γιατί εδώ που είμαι σε αυτή την κυβέρνηση έχω τρελαθεί στη φαρσοκομωδία. Να σου πω και κάτι, σε ποιο να το πω προσωπικά. Σε σένα που μοιάζεις λίγο κουλτούρα έτσι, έχεις μια κουλτούρα διάθεση. Από την εμπειρία μου να σου πω, ο Τσίπρας σας σκηνοθέτης έτσι κωμωδίας και φάρσας είναι άφταστος. Μα δες τη διανομή έχει κάνει, καταπληκτική είναι. Τι είσαι, ζωγράφος? Τραγουδίστρια, το βρήκα! Ορίστε το καλλιτεχνικό, φαίνεται! Φαίνεται! Έχεις καμιά δουλειά να σε πάρω μαζί μου με τον Bob Wilson να τραγουδήσεις? Έχεις τώρα δουλειά, όχι? Μίλα στο μικρόφωνο, έχεις δουλειά τώρα? Δεν πειράζει, εγώ έχω ολόκληρο υπουργείο, Θα σε πάρω να φύγουμε! Θα πάω και μια Θεσσαλονίκη τώρα πριν φύγω. Α, δεν το είπατε αυτό. Να τα φτιάξω λίγο στην Οτοπούλου Κόλλια εκεί πέρα στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Την ξέρετε αυτή την Οτοπούλου με τα μίνι. Συστεγάζεται με την Κόλλια των Ανέλ και μαλώνουνε. Θα πάω λίγο να τους σταυρώ ενεργειακά, να τους καθαρίσω. Έχει κανείς από εδώ νεύρα να του καθαρίσω την ενέργεια? Εσύ! Εσύ έχεις λίγο, σε θυμάμαι από πέρυσι! Είσαι η Άσπα Τσίνα της εκπομπής! Λοιπόν, ξέρεις τι καλά λειτουργεί η μέθοδός μου. Για να καταλάβεις, εγώ καταφέρνω και είμαι Νιρβάνα όταν μιλάω με τη Βλαζάκη για το ελληνικό. Τόσο καλά λειτουργεί. Τα ταξιδάκια είναι όλα. Αχ, και τα ταξιδάκια είναι πολύ καλά. Αναψυχή. Ωραία είναι. Αχ, αυτά είχα να σας πω. Να σας πω και ένα καιρό, θέλετε? Βεβαίως να μας πεις, θέλουμε. Παναγιώτη, φέρε να μασουλήσω κάτι. Γιατί ξέρω.